άμυνα των νησιών και η αποτροπή είναι μονόδρομος, διαμηνεί η Αθήνα με τον Νίκο Δένδια να καταγγέλει την τουρκική επιθετικότητα και κατά την επίσκεψή του στο Καζακστάν. And I'm repeating again the Greek position that revisionism shall not be tolerated and should not be tolerated by the international community in the 21st century. And the respect of territorial integrity and of national sovereignty and independence of all states is the cornerstone of a stable and prosperous world. Ο Μεύλου Τσαβούσογλου, φανερά ενοχλημένος από τις κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας, επιτέθηκε στον Νίκο Δένδια με αφορμή το ταξίδι του στο Καζακστάν, ενώ δεν ξέχασε για άλλη μια φορά τις απειλές. Nereye gitsek arkasından bir koşuyor zaten sağ olsun Νίκο Δένδιας, benim eski dostum. Ve kendi tabii dertliler. Çünkü neden dertliler? Zaten şimdiki endişeleri, paniğe kapılmalarının sebebi de o gelecek olan. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για όλα, ήταν η απάντηση του αρχηγού ΓΕΘΑ στην Τουρκία με αφορμή τη γιορτή του πολεμικού ναυτικού. Έτοιμοι αν χρειαστεί να πολεμήσουν όπως έχουν εκπαιδευτεί. Έτοιμοι να καταστήσουν τα πράγματα σαφή, απλά και ξεκάθαρα όταν, όπου και σε όση έκταση απαιτηθεί. Την ίδια ώρα ο Economist προβλέπει κλιμάκωση στο Αιγαίο μέσα στο 2023, χωρίς να αποκλεί μια επιθετική κίνηση εκ μέρους της Άγκυρας. Ο Ερντογάν θα επιλέξει αντιπαράθεση είτε στη Συρία είτε στο Αιγαίο με την Ελλάδα. Μπορεί επίσης να προσπαθήσει να αντιστρέψει την κατηφόρα, την κακή τύχη του, μέσω αντιπαράθεσης είτε με τους Κούρδους αντάρτες στη Συρία, είτε με τον παλιό εχθρό, την Ελλάδα, για τον εναέριο χώρο και τα θαλάσσια δικαιώματα. Müdahale edebilir deyince benim aklıma birçok başlık geliyor. Mesela işte Kardak krizi veya başka başlıklar. Ne olacak? Ne yapacak? Sizin gelebiliriz diyor. Οι ασκήσεις ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζονται, ενώ κρίσιμες μονάδες του πολεμικού ναυτικού βρίσκονται σε επιφυλακή σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Αθόρυβα και αόρατα, αλλά αποτελεσματικά.